Άγιος Γέροντας ξεσήκωσε τις ψυχές μας. Μπράβο! Γιατί είναι ένας νέος ομολογητής και μάρτυρας στην πράξη της πίστεως. Εγώ θα έλεγα στην αγάπη σας και πιστεύω ότι συμφωνεί μαζί μου ο Άγιος Κλήρος και τα τάγματα θανάτου, τα μοναχικά τάγματα και οι Άγιοι Αρχιερείς. Ένα σύνθημα, ένα ξεκίνημα, δάκρυ και προσευχή. Εάν μετά την μετάνοια, μετά την καθαρά εξομολόγηση, μέσα στην μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, εφοδιασμένη με σώμα και αίμα Κυρίου, ακολουθήσουμε την προσευχή, την ταπείνωση και την αγάπη, όλα όσα έχει χτίσει το ακάθαρτο πνεύμα και οι σκοτεινές, αντίχριστες και αντεθνικές δυνάμεις θα διαλυθούν, θα συντριβούν οι εχθροί, ούτε εν άρμαση και ούτε εν ύπη. Εμείς δε εν ονόματι Κυρίου του Θεού ημών. Έχουμε λοιπόν δυνάμεις τεράστιες, ανενέργητες, κλήρος και λαός. Ας αποτελέσει αυτή η Αγία Σύναξη ένα νέο πνευματοφόρο και Άγιο ξεκίνημα για την ενότητα της Εκκλησίας του Πατρόου Εορτολογίου. Ολόκληρη η παρεμβολή, μία ενότητα, μία λαύρα προσευχής, και τότε θα δουν το φως του Χριστού που φαίνει πάση όσοι έχουν μικρές ή μεγάλες αποκλίσεις. Τότε θα είμαστε πράγματι ασφράγιστοι. Τότε θα πορευθούμε όχι να σώσουμε την Ελλάδα, αλλά να φέρουμε το μήνυμα της Αναστάσεως, της Ορθοδοξίας, στα πέρατα της Οικουμένης. Αυτός ήταν ο αγώνας των 25 ετών. Αυτός επιπλέον θα είναι ο αγώνας από εδώ και πέρα. Ξαναλέγω και παρακαλώ, όσοι είναι άνθρωποι προσευχή, όσοι αγωνίζονται όχι μόνο στις πλατείες αλλά και στο δικό τους εκεί κελάκι στο ταμείο τους, ας προσευχηθούν πιο χαρά, ας καθαρίσουν λίγο περισσότερο όλοι μας τις καρδιές μας από οποιαδήποτε σκέψη και λογισμούς ακατάρτους. Και τότε ο Κύριος άνωθεν θα δώσει την λύση. Ανθρωπίνος, όλοι οι άνθρωποι να μαζευτούν και όλοι να αντιδράσουν. Είναι τέτοιο το σύστημα που μόνο η Θεία Επέμβαση μπορεί να το διαλύσει και να το ακυρώσει. Τώρα ο Εμμανουήλ Μιλιαράκης, φίλος και αδελφός, πρόεδρος της Χριστιανικής Δημοκρατίας και μέλος της Επιτροπής, θα διαβάσει το ψήφισμα, να το ακούσετε και να δώσετε με την δική σας προσευχή να είναι πειρακτωμένο βέλος που να οδήσει
σε μετάνοια άρχοντες και αρχομένους, να είναι η αιχμή του δόρατος για να ζήσει η Ελλάδα και τα παιδιά μας την ελευθερία του Χριστού, την χαρά της Αναστάσεως, προανάκρουσμα της ανεκλαλήτου χαράς της Βασιλείας του Θεού, που εύχομαι εις πάνταρση μας. Ο κύριος Μηλιαράκης διαβάζει το ψήφισμα, μετά έχουμε το τυπερμάχο, τον εθνικό ύμνο, και θα ανοίξετε μία γραμμή στη μέση να περάσει πρώτα ο κλήρος. Θέλουμε όλοι οι κληρικοί να συγκεντρωθείτε μαζί, να προπορεύονται, να μαυρίσει ο τόπος, να δουν ότι είμαστε εκατοντάδες. Από εδώ εμείς βλέπουμε ότι οι κληρικοί είναι εκατοντάδες σήμερα κοντά μας, και οι μοναχοί και οι μοναχές. Όλο το ράσο να προπορευτεί μετά της πορείας που θα φτάσουμε για να επιδώσουμε το ψήφισμα στη Βουλή των Ελλήνων. Το μαύρο ράσο μαζί με το λαό θα φέρει την πράσινη άνοιξη. Ο τόπος μας θα ανθίσει. Δεν μπορεί συνέχεια να έχουμε ατμόσφαιρα καταχνιάς. Ο λαός μας στην ιστορία του έχει μάθει να παλεύει, έχει μάθει να αγωνίζεται, έχει μάθει να νικά. Είναι μέσα στο DNA του η νίκη. Δεν μπορεί να νιώσει ηττημένος. Έτσι και σήμερα οι εξουσιαστές παίρνουν το μάθημα. Παρά το ότι είχαμε τριήμερο και χιλιάδες κόσμου λείπει από την Αθήνα, παρόλα αυτά δεκάδες χιλιάδες είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή. Και διατρανώνουμε την πίστη μας και την αποφασιστικότητά μας να αγωνιστούμε για να μην περάσει η κάρτα του πολίτη. Πριν διαβάσω το ψήφισμα, απευθύνομαι στους 300 εκπροσώπους κατά το Σύνταγμα του Έθνους και ιδιαίτερα σε αυτούς που ψήφισαν το μνημόνιο που υποθήκευσε την Ελλάδα και υποθήκευσε την εθνική της κυριαρχία, και τους λέμε: μην κάνετε άλλο ένα έγκλημα, μην ψηφίσετε την κάρτα του πολίτη όταν θα έρθει ως νόμος στη Βουλή, γιατί αν το κάνετε, τότε ενώ έχουμε συνηθίσει στις πλατείες να υψώνουμε στήλες ηρώων, εμείς θα υψώσουμε στήλες που θα γράφουμε τα ονόματά τους ως στήλες της ντροπής και της κατεσκήνης. Ψήφισμα της συγκεντρώσεως διαμαρτυρίας κατά της κάρτας του πολίτη. Σήμερα Κυριακή 27 Μαρτίου 2011 και ώρα 3 μεσημβρινή, εορτή της μεγάλης γιορτής μας της Σταυροπροσκυνήσεως, και συγκεντρωθήκαμε στο πεδίο του Άρεως και καταλήξαμε με πορεία ειρηνική μπροστά στη Βουλή των Ελλήνων δεκάδες χιλιάδες Έλληνες, και δηλώσαμε την άρνησή μας να παραλάβουμε την κάρτα του πολίτη. Δηλώνουμε απερίφραστα και κατηγορηματικά ότι δεν βάζουμε υπογραφή σε λευκό χαρτί, δεν παραλαμβάνουμε καμία κάρτα που δεν ξέρουμε τι περιέχει για μας και ποιος θα τη διαχειρίζεται. Δεν παραλαμβάνουμε καμία κάρτα με αναπρογραμματιζόμενο τσιπ που επιτρέπει σε ειδικά μηχανήματα, ακόμα και εξ αποστάσεως, την ανάγνωσή του. Δεν παραλαμβάνουμε καμία κάρτα, είτε έχει είτε δεν έχει το 666, αφού σε κάθε στιγμή μπορεί ο αριθμός αυτός να εισαχθεί στην κάρτα, και εφόσον μιλάμε για παγκόσμια διακυβέρνηση που γίνεται μόνο με αυτόν τον αριθμό, ο οποίος τα τελευταία χρόνια διαφημίζεται. Δεν παραλαμβάνουμε την κάρτα η οποία συγκεντρώνει τα πάντα για μας και επιδιώκει να αποκτήσει από τη ζωή μας όσους δεν την παραλάβουν. Δεν παραλαμβάνουμε την κάρτα του πολίτη με την οποία πολιτογραφούμαστε στο παγκόσμιο κράτος. Ούτε χωρούμε στις αρχές το δικαίωμα να μας παρακολουθούν. Ας το κάνουν παράνομα όπως το κάνουν και σήμερα, αλλά δεν θα το κάνουμε
τη δική μας υπογραφή και με τη δική μας συνένεση. Δεν παραλαμβάνουμε την κάρτα με την οποία εμείς οι Έλληνες παραδιδόμαστε αμαχητοί σε ένα πρωτοφανέ στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους ηλεκτρονικό φακέλωμα. Δεν παραλαμβάνουμε καμιά κάρτα με την οποία αρνούμαστε την θεόσδοτη τρισχιλιετή ελευθερία μας και την παραδίδουμε σε χέρια άγνωστων ή και αντίχριστων δυνάμεων. Αξιότιμε πρόεδρε της Δημοκρατίας, αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, αξιότιμοι υπουργοί της ελληνικής κυβέρνησης, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου, δεν λέμε ου γιατί εμείς τους ψηφίσαμε και έχουμε ευθύνη και πρέπει να το συνειδητοποιούμε. Δεν βρίσκονται στη Βουλή με τα τάξη, με την ψήφο τη δική μας μπήκαν εκεί μέσα. Και πρέπει να μεθόμαστε τον εαυτό μας. Και οι 300 βρίσκονται εκεί με την ψήφο μας. Και η κριτική πρέπει να ξεκινάει από τον καθένα μας. Και να λέμε τι έκανες Μανώλη, τι έκανες Μαρία. Και θα το ξανακάνεις. Το ψήφισμα συνεχίζεται. Γι' αυτό τα ου ας τα απευθύνουμε στον εαυτό μας. Ήρθε η ώρα να δηλώσουμε, να δηλώσετε ευθέως απευθυνόμαστε στην εξουσία. Σε όλους εμάς ποια θέση παίρνετε απέναντι σε ένα τόσο σοβαρό θέμα που ανεξάρτητα από την πίστη μας απειλεί ευθέως την ελευθερία του ανθρώπινου προσώπου. Υπάρχουν ακόμα τα περιθώρια πριν είναι πολύ αργά να πείτε κι εσείς η εξουσία εννοούμε το όχι στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Να πείτε όχι στην κάρτα του πολίτη. Ψηφίζετε το ψήφισμα, εγκρίνετε. Για την Πανελλήνια Κληρικολαϊκή Επιτροπή Αγώνα κατά του πολίτη, το υπογραφές ακολουθούν και το ψήφισμα αυτό μετά από την ειρηνική πορεία που θα κάνουμε στη Βουλή θα επιδοθεί στη Βουλή. Τώρα την υπερμάχω και μετά θα ακολουθήσει η πορεία ειρηνικά με συνθήματα. Εθνικός ύμνος! Πρώτα τον υπερμάχο και κλείνουμε με τον εθνικό ύμνο. Στο Σύνταγμα που θα φτάσουμε μέχρι να παραδώσουμε μέσα το ψήφισμα στη Βουλή, διάφοροι μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, τα μέλη μόνο, αυτοί που αγωνίστηκαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, θα εκφωνήσουν χαιρετισμό. Υπάρχει και δεύτερο βήμα, εκεί στη Βουλή. Λοιπόν, όχι για τον υπερμάχο.
σας που συμμετείχατε σήμερα στη συγκέντρωση στο πεδίο του Άρεως. Με τάξη, μπροστά ο Κλήρος, μπροστά το Ράσο, όλοι οι κληρικοί παρακαλώ να συγκεντρωθούμε επί της Πατησίων, Σταδίου και Σύνταγμα. Όχι στα πεζοδρόμια, περπατάμε στο δρόμο όπως περπατάνε και οι αλλοδαποί, όπως περπατούν και όλοι και διαδηλώνουν για τα δικά τους συμφέροντα. Και αν τυχόν, ακούστε με, να είμαστε εφόπλου λόγχοι αν ακούσουμε μέσα στο καλοκαίρι ότι πάνε να περάσουν την ώρα που ο λαός είναι στα μπάνια του, που πάνε να περάσουν, θα δώσουμε το σύνθημα να βρεθούμε πάλι όλοι έξω από τη Βουλή. Και τότε πρέπει οι καμπάνες να σημάνουν πένθημα για να καταλάβουν ότι πεθαίνει η ελευθερία μέσα στην πατρίδα μας. Θα πρέπει να δώσουμε ένα γερό μάθημα σε όλους τους επίδοξους, εκείνους οι οποίοι θέλουν να σκοτώσουν ό,τι θυμίζει Ελλάδα, ό,τι θυμίζει Ορθοδοξία. Εμπρός αδέλφια μου, το Ράσο μπροστά, ανοίξτε τα πανό, το Ράσο, οι σημαίες, προπορεύονται ο Ιερός Κλήρος, οι μοναχοί και όλοι, να κλείσουν τα μικρόφωνα. Κλείστε τα μικρόφωνα. Ο Κλήρος να προηγείται πάντων, ο λαός πήγε από το Κλήρο. Πες το κύριε πατέρα μου να πει. Ο λαός ό,τι και το Κλήρο. Ό,τι προθέα το Κλήρο λαός. Εσύ. Μου δώσεις τηλέφωνο να έχουμε τηλέφωνο. Ναι, θα στο στείλω στο mail. Τι?
Πώς πας εσύ, τράβηξε κανένα. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Εντάξει, θα. Άμα δεν έχω εικονοσκόπιο, με κουράζει αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνω. Βάλε μια φωνή λίγο για τα Σαλονίκη να μας δεχτούν. Σαλονίκη,